Λέω λοιπόν ότι όλες οι ενεργειές μας αυτές είχαν δύο στόχους. Πρώτον, η περιφέρεια να προασπίσει και να κατοχυρώσει τα περιουσιακά της στοιχεία, πράγμα το οποίο δεν έγινε από το 1994, και δεύτερο, να αποδείξουμε πραγματικά με έργα και όχι έτσι απλά με λόγια, το ότι σκεφτόμαστε πάντα με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, των Ζακυνθίων πολιτών, όπου αναγκάζονται ακόμη και σήμερα να πληρώνουμε πολλά ενίκια προκειμένου να στεγάζονται σε ακατάλληλα γραφεία και χώρους δημόσιες υπηρεσίες. Το κατάρτημα της εφορίας, όπου πήγε εκεί μια δημόσια υπηρεσία, η εφορία εννοώ σαν κτίριο, όχι σαν δομή υπηρεσία, να το ξεκαθαρίσω. Πήγε εκεί πριν από 20 περίπου χρόνια η υπηρεσία με υπογραφή της κυρίας Ζουμπάν. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Το κτίριο δεν έχει αλλάξει. Όπως ήταν σήμερα, ήταν και τότε. Και τότε υπήρχαν άτομα με ειδικές ανάγκες και τότε υπήρχαν αμαία και όμως δεν τα σεβάστηκε κανένας. Πολύ ετεροχρονισμένα, κάποιοι σκέφτηκαν ότι δεν έχει ράμπες, δεν έχει το κτίριο αυτό σαν σε. Παρ' όλα αυτά υπέγραψα να στεγαστούν εκεί υπηρεσίες, αγνοώντας την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των διευκολύνσεων προκειμένου να καλύπτει οι ανάγκες και αυτών των ανθρώπων. Οι υπηρεσίες που στεγάζεται σήμερα η χρηματική υπηρεσία, το κτίριο που στεγάζεται η χρηματική υπηρεσία, και αυτό είναι ιδιόκτητο και γι' αυτό πληρώνουμε κάποια ενίκια καλά και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να εξυπηρετηθούν και εκεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, στη Ζάκυνθο υπάρχουν αναξιοποιητά 4-5 κτίρια που πρέπει άμεσα να αξιοποιηθούν. Και για τον λόγο αυτό εμείς σαν περιφέρεια κάναμε έγγραφα και προς το ΤΕΕ να οριστούν επιτροπές να αξιολογηθούν και να αρχηθούν τα κτίρια αυτά προκειμένου να στελεχωθούν και να μάλλον στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως είναι το παλιό αεροδρόμιο, όπως θα είναι σε λίγους μήνες το παλιό νοσοκομείο, όπως είναι το Ξενία, όπως είναι οι αποθήκες του ΑΣΟ στο Γαϊτάνι και ίσως θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα. Δεν είδα όμως ποτέ μέχρι σήμερα όλοι αυτοί που κόπτονται και όλοι αυτοί που χθες το βράδυ και κυριολεκτό και έχουν και θέση και διεκδικήσαν και διεκδικούν και τίτλους πολιτικούς. Έβαζαν κουβέντες και απαιτούσαν να ενεργοποιηθεί το έγγραφο του κυρίου Κουσελά για άμεση απομάκρυνση των υπηρεσιών της περιφέρειας από το κτίριο αυτό. Πού ήταν τόσα χρόνια, ειλικρινά. Αυτά τα κοκοδίλια δάκρυα που χύνουν δεν πείθουν πέρα από τους αυλικούς τους. Απαντάμε λοιπόν με χαρτιά, λέμε ότι τα κτίρια αυτά ανήκουν πλέον στην περιφέρεια, ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε ελληνικό δημόσιο ανάλογα με το Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Υγείας είναι όλα ελληνικό δημόσιο. Εάν δεν τα βλέπουν κάποιοι έτσι, να το πούν σαν ίσια. Λέμε λοιπόν ότι στα δύο αυτά κτίρια που ανήκουν στην Υπερηφέρεια Ιωνίων Ίσων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου μπορούν, εάν συντηρηθούν κατελάχιστον, να στεγαστούν πολλές δημόσιες υπηρεσίες που σήμερα πληρώνουμε ίδια. Στο Περιφερειακό της Κεφαλονιάς θα πάρθει αυτή η απόφαση και θα παραχωρήσουμε χώρους να στεγαστούν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Κλείνω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για κάποιες ερωτήσεις, εάν θέλετε. Αν μπορώ μόνο να διευκρινιστικά, ναι, και ο Βάρος. Παρακαλώ. Τι εννοείται όταν λέγατε ότι είπατε ότι χθες το βράδυ κάποιος ζητούσε να ενεργοποιήσει τις απόφασεις του Υπουργού, σε ποιους αναφέρεστε? Είναι κάποια πολιτικά πρόσωπα, κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία... Όχι, δηλώσεις όχι. Για δηλώσεις όχι. Σε συναντήσεις, η οποία δεν ήταν συναντήσεις προσωπική μεταξύ ατόμων, πάρα πολύ, απαιτούσαν και προέτρεπαν την κυρία Ζουμπάνου
γιατί τόσους μήνες δεν ενεργοποιεί το έγγραφο του κ. Κουσελά. Παραγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας ή χωρίς να γνωρίζουν τις ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας ή χωρίς να γνωρίζουν ότι και το Συμβούλιο Επικρατείας θα εκδικάσει την υπόθεση που έχουμε στείλει το Φεβρουάριο του 2012. Ποια είναι η θεσμική του θέση αυτών των ανθρώπων? Έχουν θεσμικό ρόλο στην Ελλάδα. Είναι εκλεγμένοι, δεν είναι τοποθετημένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Εκλεγμένοι. Εκλεγμένοι. Από το Δήμο. Εκλεγμένοι, κύριε Παράδο και κύριε Παράδο. Βέβαια, αυτοί οι εκλεγμένοι που έχουν ρόλο και λόγο πραγματικά συγχαίουν όλο τους λόγους και τους ρόλους τους. Και δεύτερον, αυτοί οι προϊστάμενοι υπηρεσιών δεν κάνουν και μία βόρτα από εκεί πραγματικά που τους έχει τάξει η πολιτεία, πρέπει να προασπίσουν την Αιγιαλίτιδα ζώνη, το Μαραφωνήσι, κάποια κτίρια που γίνονται από τι λένε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είχα προηγουμένως μία καταγγελία. Έχει να κάνει με κάποια κτίσματα στην Αιγιαλίτιδα ζώνη. Δεν έχω στοιχεία εγώ. Θα ψάξω να τα βρω. Αν και δεν είναι ο ρόλος μου, αυτός. Έχουν όμως θεσμικό ρόλο οι διευθυντές αυτοί των υπηρεσιών να ελέγχουν αυτά. Και ασχολούνται με κάτι άλλο. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Γιατί γίνεται αυτό που δεν μιλάμε, δηλαδή βλέπετε ότι γίνει η πολιτική σκοπιμότητα πίσω. Σας το είχα πει πριν από μήνες, ναι, βεβαίως. Εάν περιφερειάρχη στα Ιόνια και αντιπεριφερειάρχη στη Ζάκυνθο ήταν φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτό το, τόσο πόλεμο. Και μιλάω ξεκάθαρα. Και έτσι, και είμαι σαφέστατος, έτσι. Πράγμα το οποίο το κατάλαβε και ο κ. Γουρός και προς τιμή του και τον ευχαριστώ πραγματικά. Είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την αμέριστη συμπαράσταση και του κ. Γουρού αλλά και ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίου Νήσου. Θέμα το οποίο το φέραμε εκεί και ομόφωνα αποφάσισε και στήριξε το δίκαιο αίτημά μας. Έβλεπε και βλέπει ότι ήταν κάτι το εξωπραγματικό, ένα ιστορικό κτίριο. Η Ζάκυνθος, κύριε Συγγή, δεν έχει πολλά να δείξει. Το διοικητήριο είναι ένα κτίριο ιστορικό, το οποίο πέραν των άλλων, πέραν της οικονομικής διάστασης που θα είχε δημιουργηθεί εάν και εφόσον υλοποιούσε η κτηματική υπηρεσία το έγγραφο του κ. Κουσελά, που για να μεταφερθούν οι υπηρεσίες από εδώ θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και το γνωρίζουν αυτό το πράγμα και ποσός τους απασχόλησε, γιατί για αυτό το κτίριο το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε το ποσό αυτό για συντήρηση, για επισκευή, για προγράμματα σύζευξης, για τηλεδιάσκεψη, γνωρίζοντας ότι στο υπόγειο του κτηρίου αυτού είναι τοποθετημένα και κάποια συστήματα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και ανταυτού έλεγα σε 1 μήνα έξω, σε 5 μήνες έξω, να στεγάσουν τι? Μια υπηρεσία που με το σύστημα που κυβερνιέται σήμερα η Ελλάδα, πολύ πιθανό σε 1 χρόνο να μην υπάρχει. Ή να είναι και. Πολύ πιθανό και σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Και σύμφωνα με τις εξαγγελίες υπουργών και αντιπροέδρων της παρούσης κυβέρνησης, οι εφορίες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετατρέπονται σε κέντρα εξυπηρέτησης, σε μικρά γραφεία, και τον λόγο και ρόλο των εφοριών θα τον παίζουν ιδιωτικοί μηχανισμοί ίσπραξης φόρων. Ήδη είναι έτσι. Και αφού τα γνωρίζουν όλα αυτά, τι λένε, φύγετε σε 1 μήνα. Πού να πάνε ποιοι? Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Σε συνέχεια αυτού που είπατε ότι χθες το βράδυ 10 η ώρα γίνονταν συζητήσεις, εγώ ξέρω το δεν είπα 10. Θες το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξέρω το αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση.
είναι το εξής, ότι τη Δευτέρα θα σας στείλουν έγγραφο τόσο σε εσάς όσο και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών σας, φωτίζοντάς τους ενδεχομένως, για να φύγουν από το, και να διάσουν το χώρο. Ποια θα είναι η αντίδραση δική σας, εάν τη Δευτέρα έρθουν αυτά τα έγγραφα, ή πιστεύετε ότι θα διακοπεί η αποστολή τους μετά τη σημερινή σας συνέντευξη? Καταρχήν ήταν αντισυναδελφικό, πρόκειται σαν υπάλληλος, πιστεύω να μιλήσω έτσι, από ένας υπάλληλος του ελληνικού δημοσίου να εκβιάζει, να τυρανά στην κυριολεξία συναδέλφους του διευθυντές, εκβιάζοντάς τους επί 7 μήνες με διάφορα τέτοια τερτύπια, ότι θα στείλει εξώδικα, ότι θα φτάσει στον εισαγγελέα. Αυτή η ιστορία ήταν απερίγραπτη, ειλικρινά. Δεν φτάσαμε εύκολα σε αυτή την υπόθεση, έτσι, να το περάσουμε στο πρωτοφυλάκιο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ υπάλληλοι. Λες και δεν είχαν κάτι άλλο να ασχοληθούν, αλλά το μόνο που είχαν να δουν, αν σήμερα το πρωί ή χθες ή αύριο, η κτηματική υπηρεσία της κυρίας Δουμπάνου θα τους εκβίαζε τηλεφωνικά ή διεγράφω. Καταρχήν δεν έχουν κανένα λόγο οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών. Δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Η δουλειά τους είναι άλλη, να εξυπηρετούν τους ακινδυνούς. Υπακούουν στις αποφάσεις των πολιτικών προϊσταμένων τους, όταν είναι μέσα σε νόμιμα πλαίσια και τίποτα παραπάνω. Εάν λοιπόν τη Δευτέρα ή την Τρίτη ή τη Μεγάλη Τρίτη, γιατί έχουμε εκβιαστεί κατ' επανάληψη, χθεί κάποιο χαρτί, η απάντηση θα είναι η ίδια όπως δίνεται σήμερα για τον εγγράφον αυτό. Πάβει. Πλέον το πρόβλημα το έχουν άλλοι και όχι εμείς. Για μας δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Όπως δεν υπήρξε και ποτέ, έτσι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δέσουμε και νομικά, όπως θα έκανε οποιοδήποτε πολίτης, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εάν θέλει να αγοράσει κάτι. Θα το πω απλά και τελειώνω. Να πω ένα κίνητο, ένα οικόπεδο κτλ. Η τελευταία πράξη της αγοράς ποια είναι? Η μετεγραφή στο ιδιωτικό φυλάκιο. Εάν θέλει τώρα το κυρία Ζουμπάνη να ακυρώσει τη μεταγραφή, να ακυρώσει το 22-18-94. Αλλά φαντάζομαι, από τα λίγα νομικά που γνωρίζω, ότι ετεροχρονισμένα δεν μπορεί να ακυρωθεί κανένας νόμος. Ο νόμος ακυρώνεται με κάποιο καινούριο νόμο, αλλά δεν θα έχει βέβαια αναδρομική ισχύ. Από εδώ και πέρα. Πάντως με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διαδικασία, πολλά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν μετεγραφεί. Γεια σας. Ξέρει κανένας άλλος. Τους πετύχεις.